χθες έγινε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο κατά το οποίο αποφασίστηκε να σας πληρώσουμε 3 μήνες από τους 5 που σας χρωστάνε, αλλά μπαίνουμε και στον 6ο που προστίθεται στην οφειλή. Από ό,τι ακούσαμε, δεν σας καλύπτουν οι 3 οι μισθοί και θα συνεχίσετε την επίσχυση. Πείτε μας λίγα λόγια αρχικά επ' αυτού. Ναι, θα ήθελα να διευκρινίσω, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι στους 5 και μας δίνουν τους 3 και εμείς είμαστε αχάριστοι. Στις 10 Δεκεμβρίου θα πάμε στον 6ο. Θα είμαστε 6 μήνες. Και η επόμενη πληρωμή θα γίνει 10 Ιανουαρίου, που σημαίνει ότι πάλι θα μας χρωστάνε 4 μισθούς. Άρα δεν συμβιβάζεστε με αυτό που αποφασίστηκε χθες το δημοτικό συμβούλιο? Όχι, δεν συμβιβαζόμαστε, γιατί η διαφορά για τις 50.000 για να πάρουμε 2 μισθούς και 2 στις 10 Δεκεμβρίου από την ΕΤΑ είναι 10.000 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό είναι το έλλειμμα αυτή τη στιγμή στις 50. Θέλουν οι άλλες 10 για να πάρουμε 2 μισθούς. Τι μέλη γενέστε όμως από εδώ και στο εξής, γιατί ο Δήμος από ό,τι μας είπε δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα υπόλοιπα χρήματα για την ώρα τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς βρήκανε τις 50.000 σε 2 μέρες, πώς τις βρήκανε όταν κοινωνικοποιηθήκαμε σε ένα μήνα? Είναι ένα το οποίο γνωρίζουν εδώ και τόσα χρόνια. Και συγκεκριμένα φέτος έχουμε από το Φεβρουάριο που τρέχουμε και έχουμε επικοινωνία και με τον Πρόεδρο και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Τα λόγια τους ήταν ότι θα βρεθούν τα χρήματα, κορίτσια εντάξει. Δεν έγινε τίποτα μέχρι τη στιγμή που ανακοινώσαμε την επίσκεψη εργασίας. Κάτι που, συγγνώμη λίγο, κάτι που, το οποίο έχει γίνει από πέρυσι, έτσι. Αυτό δεν είναι τώρα ενός μηνός. Είναι από πέρυσι, ίδιο καιρό, πέρυσι το Νοέμβριο. Πάλι εδώ ήμασταν με τους γονείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν δεν δεχτούν ο Δήμος και δεν έχει άλλο λόγο της κρίσης, τι σκοπεύετε να κάνει, μέχρι πού θα το φτάσετε? Γιατί είναι όμοιροι και οι γονείς. Συμφωνώ απολύτως. Και οι γονείς γι' αυτό ήρθαν να συμπερασταθούν, και αυτοί έχουν πρόβλημα. Βεβαίως και έχουν πρόβλημα. Θα δούμε, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα σε αυτό κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό, ότι βλέπουμε ότι σήμερα είναι και αρκετοί γονείς με τα παιδιά τους. Είναι μαζί σας ή ήρθανε να σταθούν απέναντί σας? Είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας. Και να σημειώσουμε κιόλας ότι στείλανε και την αστυνομία, λες και είμαστε τραμπούκοι, προσβάλλει τους γονείς πρωτίστως που ήρθαν τα παιδιά τους, δηλαδή αν είναι δυνατόν, και εμάς τους ίδιους που είμαστε εργαζόμενοι και είμαστε και μητέρες και έχουμε και εμείς οικογένειες και παιδιά. Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι έχει διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή στον ιστό της Καστοριάς μεταξύ εκπαιδευτικών? Θα διαταραχθεί, βεβαίως. Ο πρώτος βρεφικός είναι κλειστός. Έχει μια βδομάδα. Όχι, εννοώ μεταξύ εργαζομένων και με γονέων. Φαίνεται και στους αναρτήσεις των γονέων. Είναι με το μέρος μας, κατανοούμε ότι είναι σε δύσκολη θέση και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν αφήσουν τα παιδιά τους. Γνωρίζουν όμως πολύ καλά τους αγώνες και τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς στη δουλειά μας εδώ και τόσα χρόνια, το πόσο υπομονή, επιμονή, να μην πω εθελοντισμό, που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε σε άριστη μίσο συνεργασία και με τους γονείς, και αυτό κατανοούμε και το πρόβλημά μας. Θα θέλατε να σχολιάσετε εντός εικόνα την κατηγορία ή και εκτός του Δημάρχου, ότι είναι συντεχνιακή ή και καθοδηγούμενη κινητοποίηση σας? Είναι ένα κομμάτι που μας έχει απογοητεύσει πάρα πολύ η στάση αυτών των αρχόντων, ας το πούμε, των τοπικών αρχόντων που μας διοικούν, γιατί δεν μπορούν να μην στηρίξουν τους εργαζομένους σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, χρόνια που επικρατεί, να μην μπορούν να βρουν οριστική λύση όλα αυτά τα χρόνια και να εκφράζονται με αυτά τα λόγια, ότι υπάρχουν ιδιωτικοί σταθμοί που εκεί οι υπάλληλοι δουλεύουν με πιο λίγα λεφτά, ότι θα τους κλείσουν, ότι ας είναι καλά τα μοναστήρια. Δηλαδή είναι εκφράσεις που νομίζω ότι τους μειώνει και αυτούς σαν ανθρώπους στην κοινωνία όπως ζούμε και εμάς σαν εργαζομένους που προσφέρουμε αυτό το έργο. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό. Ο Δήμαρχος δεν είπε ευθέως εχθές ότι υποκινούμαστε τον κύριο Χατσινονίδη. Το είπε ευθέως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί με την δικαιολογία ότι κάναμε επίσκεψη το 2010 και όταν ήταν ο κύριος Χατζημανίδης δεν κάναμε επίσκεψη. Και όμως, ναι, αυτό ακριβώς, πάντα ερχόμασταν, κάθε χρόνο ερχόμασταν εδώ πέρα. Απλά η διαφορά ήταν, ζητούσαν 500 ευρώ, τότε υπήρχε δυνατότητα, μας δίναν 500 ευρώ, για τόσα μιλάμε, δεν μιλάμε για παραπάνω, έτσι ώστε να κινηθούμε, να προχωρήσουμε, ώστε να κάνουμε υπομονή να πάρουμε τους μισθούς που ήταν. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα δεν μπορεί να γίνει γιατί είμαστε στην ενιαία αρχή. Αλλά και πώς. Ήθελα επίσης να πω ότι μας κατηγόρησαν επίσης ότι δεν αφουγκραζόμαστε εμείς στην κοινωνία. Ο κύριος Δήμαρχος, εμείς δεν είμαστε μέρος της κοινωνίας, οι εργαζόμενοι, οι γονείς. Αφουγκράζεται ο κύριος Δήμαρχος την εργαζόμενη που δεν έχει πληρώσει τη ΔΕΗ και είναι σε ρύθμιση, που κινδυνεύει με έξωση, που είναι ο άντρας της άνεργος και το μόνο της εισόδημα είναι η δουλειά της. Για ποιους μιλάει, δεν έχουμε καταλάβει, δεν είμαστε. Σας προμάζει το ενδεχόμενο την κατάστασή σας? Θα το παλέψουμε. Όλα γίνονται.
υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το έχετε σκεφτεί? Βεβαίως το έχουμε σκεφτεί όλοι οι εργαζόμενοι. Και ρισκάρετε παρόλα αυτά. Μα πρέπει να βρεθεί. Δεν είναι τώρα μόνο η μισθή αυτή τη στιγμή. Είναι και μια οριστική λύση. Δεν είναι κατάσταση αυτή 10 χρόνια να ερχόμαστε κάθε χρόνο με το ίδιο πρόβλημα. Κάθε χρόνο να είμαστε σαν του ζητιάνου, να ζητιανεύουμε τα αυτονόητα. Ο βρεφικός ο πρώτος δουλεύει από το 99, από το 1999. Δηλαδή φανταστείτε πόσα χρόνια δουλεύουμε εμείς οι εργαζόμενοι, πόσες δημοτικές αρχές έχουν αλλάξει, αλλά εμείς είμαστε στη θέση μας. Όμως οι αντίστοιχοι δήμαρχοι και πρόεδροι αλλάζουν συνέχεια. Άρα πρέπει να βρεθεί μια οριστική λύση. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Γνωρίζουν την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι ένα ποσό, ας το πω έτσι, το χρηματικό αυτό που πρέπει να καλύψει ο Δήμος, ότι είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι κάτι το πραγματικό. Όπως έχουν βρει λύση και σε άλλους Δήμους.